καινοτομώντας στην εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Να ελέγχουν οι μαθητές στα σχολεία τους μπορεί να ακούγεται σαν μια συνταγή χάους. Αλλά σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα της συμμετοχής των φοιτητών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Αν είχατε την ευκαιρία να επιλέγετε τους δασκάλους σας στο σχολείο, τι δεξιότητες ή χαρακτηριστικά θα ψάχνατε σε αυτούς? Σε αυτό το ρεπορτάζ από την Αυστραλία, συναντάμε τους μαθητές που έχουν λόγο στην επιλογή των ικανών ή όχι δασκάλων. Σε σχολεία της Αυστραλίας δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες μαθητών να παίρνουν συνέντευξη από εκπαιδευτικούς. Αυτή η νέα τεχνική έχει παράσχει στους μαθητές μια σημαντική όσο και διαφορετική προοπτική, αλλά και την ευκαιρία να επιλέγουν τους μελλοντικούς δασκάλους. Το γυμνάσιο Νόσαλ στα προάστια της Μελβούρνης είναι ένα από τα σχολεία όπου οι μαθητές έχουν λόγο στην επιλογή. Μας δίνουν φωνή, ενώ σε άλλα σχολεία, ιδίως γυμνάσια, επικεντρώνονται στα αρνητικά και στο θυμικό των εφήβων. Στο Νόσαλ έχουμε δύναμη και μας λογαριάζουν σαν ενήλικες. Ως σπουδαστές έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε πώς επιδρά σε εμάς ο δάσκαλος, διότι δεν πρόκειται για τη μεταδοτικότητα του μαθήματος ή της πληροφορίας, αλλά μας αφορά επίσης και η σχέση δασκάλου-μαθητή που έχουμε στο Νόσαλ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα ξεκίνησαν όταν ο επικεφαλής του σχολείου, Ρότζερ Πέιτς, αποφάσισε να σχεδιαστεί από το μηδέν η δομή του σχολείου. Ένας από τους κύριους στόχους ήταν να ενδυναμώσει τους μαθητές με κάθε τρόπο. Ένα από τα πράγματα που σκεφτήκαμε να έχουμε στον τρόπο εκμάθησης ήταν η πραγματική και αυθεντική φωνή των μαθητών. Για δεύτερη χρονιά σκεφτήκαμε να πάρουμε μαθητές που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Έτσι ζητήσαμε εθελοντές και περίπου η μισή από τους μαθητές στο σχολείο προσφέρθηκαν εθελοντικά να είναι στις επιτροπές επιλογής και το εξέλαβαν σαν ωραία ιδέα. Η Τσέρι Τσάν είναι μια 12χρονη μαθήτρια και θεωρεί ότι τα ωφέλη για τους μαθητές είναι σημαντικά και αυτό κάνει το γυμνάσιο Νόσαλ ξεχωριστό. Οι μαθητές είναι αυτοί που στις τάξεις τους μαθαίνουν από τους καθηγητές και όχι εκπαιδευτικοί από τους δασκάλους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να είναι σε θέση να επιλέξουν ακριβώς τι θέλουν και αν αισθάνονται ότι επικοινωνούν καλά με τον καθηγητή. Η συμμετοχή των μαθητών είναι σφιχτά δομημένη και στοχευμένη. Γι' αυτό οι μαθητές συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης ώστε να είναι σίγουροι ότι ξέρουν να επιλέγουν σωστά και με γνώμονα μάθησης τους δασκάλους. Οι μαθητές είμαστε ικανοί και η επιλογή των δασκάλων γίνεται με γνώση και όχι μόνο με βάση το τι θέλουμε ή αυτό που βλέπουμε. Οι μαθητές δεν είναι τα μόνα μέλη των επιτροπών επιλογής και η τελική απόφαση λαμβάνεται σε συνεργασία και συνενετικά με τις άλλες επιτροπές αξιολόγησης. Ωστόσο, υπάρχουν κριτικές, όπως από την Ένωση Εκπαιδευτικών της Αυστραλίας, που υποστηρίζει ότι οι μαθητές δεν έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. Αλλά οι περισσότεροι επικροτούν την ιδέα ότι με την σωστή καθοδήγηση την θεωρούν ευεργετική για όλους. Η καθηγήτρια μουσικής Τζούλια Στόπα επιλέχθηκε από μια επιτροπή επιλογής μαθητών και θεωρεί ότι κανείς δεν καταλαβαίνει καλύτερα από τους μαθητές αυτά που χρειάζονται οι μαθητές. Οι δύο μαθητές που μου πήραν τη συνέντευξη ήταν πολύ εύγλωτοι και είχαν ένομο συμφέρον, καθώς και οι δύο θα πάνε σε ανώτερες σπουδές μουσικής. Έτσι ήξεραν τι ήθελαν και ήξεραν τι απαντήσεις έψαχναν. Η επιλογή του δασκάλου είναι μία όψη. Αλλά τι γίνεται με την βαθμολόγησή τους? Επισκεφτόμαστε ένα πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία που βάζει τους νέους στον πίνακα αξιολόγησης. Αλλά πώς είναι αυτή η αντιστροφή των ρόλων με τους δασκάλους? Η πιο σημαντική ιδιότητα που πρέπει να έχει ένας δάσκαλος, κατά τη γνώμη μου, είναι η ικανότητα να εξηγεί την κάθε έννοια με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να μπορεί να την αντιληφθεί ο κάθε μαθητής ανεξάρτητα από πού προέρχεται και ποιο επίπεδο έχει. Για μένα, ένας καλός δάσκαλος πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος, αλλά και αυστηρός στους μαθητές. Νομίζω ότι αυτές οι ιδιότητες είναι απαραίτητες. Ένας καλός δάσκαλος είναι δίκαιος και δεν ξεχωρίζει τους μαθητές. Τι είναι καλός δάσκαλος? Πριν από 7 χρόνια, το Πανεπιστήμιο του Πόρτο εισήγαγε μια παιδαγωγική έρευνα έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να βαθμολογούν τους καθηγητές. Η Σοφία Κάστρο Γκοτέν και ο Πάολο Μπελέζα Βασκονσέλος διδάσκουν μαθηματικά και συχνά παίρνουν καλούς βαθμούς. Το πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας των μαθητών έχει αυξηθεί σε περίπου 80% λόγω των αλλαγών στις παιδαγωγικές στρατηγικές και το περιεχόμενο. Οι προσπάθειές τους μάλιστα αναγνωρίστηκαν από το Πανεπιστήμιο του Πόρτο με το βραβείο Αριστείας για το 2014-2015. Έχουμε πάντα καλά ή πολύ καλά αποτελέσματα στην έρευνα.
Φοιτητές αναγνωρίζουν με πολύ θετικό τρόπο τη στρατηγική που εφαρμόζουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν θα τη χαρακτήριζα έρευνα αξιολόγησης. Νομίζω ότι η παιδαγωγική έρευνα είναι μια σφιγμομέτρηση της κοινής γνώμης, η οποία είναι πολύ χρήσιμη για τους καθηγητές, οι οποίοι νοιάζονται για τον τρόπο που διδάσκουν και πώς επιδρούν στους μαθητές τους. Οι μαθητές πρέπει να στοιχειοθετήσουν τη δομή της μάθησης, τη σχέση που έχει ο δάσκαλος με τους μαθητές και τη βοήθεια που τους παρέχει. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογούν σε ποιο βαθμό ενθαρρύνεται η ανεξαρτησία των μαθητών. Εάν στην έρευνα τα αποτελέσματα ενός δασκάλου παραμένουν αρνητικά για περισσότερο από ένα σχολικό έτος, το Παιδαγωγικό Συμβούλιο και οι δάσκαλοι προχωρούν σε αλλαγές. Ο αντιπρίτανης του Πόρτο λέει ότι δεν υπήρξε σημαντική αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς κατά την έναρξη της παιδαγωγικής έρευνας το 2007. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις καθηγητών όπου τα αποτελέσματά τους βελτιώθηκαν σημαντικά και σε διάρκεια χρόνου. Εκπαιδευτικοί που θεωρείται ότι δεν είχαν πολύ καλή σχέση με τους μαθητές, πλέον αξιολογούνται πολύ καλύτερα. Ο φοιτητής Στέφανε Ζεβέδο είναι μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Εκπαιδευτικού Μοντέλου του Πανεπιστημίου του Πόρτο, το οποίο αναλύει τα αποτελέσματα, αλλά ως φοιτητής πρέπει επίσης να συμμετάσχει στην έρευνα. Αυτός ο καθηγητής δεν μου παρέχει αρκετή στήριξη ώστε να μου επιτρέψει να κάνω μια ανεξάρτητη εργασία. Έτσι έδωσα χαμηλότερη αξιολόγηση. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα της παιδαγωγικής έρευνας θα οθήσουν τον καθηγητή να το διορθώσει και να ενθαρρύνει την αυτονομία του μαθητή την επόμενη σχολική χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το τελευταίο εξάμηνο ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν στην διαδικτυακή έρευνα ήταν μόνο περίπου 30%. Πολλοί μαθητές προφανώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η γνώμη τους δεν θα ακουστεί. Στη συνέχεια θα ανακαλύψουμε ένα σχολείο που αυτό αποκαλείται η αρχαιότερη παιδική δημοκρατία στον κόσμο. Αλλά τώρα ένας γονέας που ήταν πρώην μαθητής κάνει προαιρετικά μαθήματα και λειτουργεί με τους μαθητικούς κανόνες. Μήπως είναι μια εκπαιδευτική ουτοπία? Ας μάθουμε. Το Summer Hill στη Βρετανία χαρακτηρίζεται ως το πλέον αμφιλεγόμενο σχολείο του κόσμου. Είναι ένα ίδρυμα που επικρατεί η εξουσία των μαθητών. Οι κανόνες τέθηκαν το 1985 από τον πρώην μαθητή Quincy Russell και δείχνουν πως τα παιδιά βιώνουν αυτό που ήταν και εξακολουθεί να θεωρείται μια ριζοσπαστική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Τα μαθήματα είναι προαιρετικά και τα παιδιά θέτουν τους κανονισμούς. Ο Ράσελ τώρα ζει στην Γαλλία με τα δύο παιδιά του, τον Τζέι και τη Μέιλι, που επίσης φίτησαν στον Summer Hill. Περιγράφει πως το να στείλει τα παιδιά του σε ένα σχολείο που είναι σε άλλη χώρα είναι δύσκολο, αλλά δεν ήθελε να τους αρνηθεί την εμπειρία που αυτός έζησε εκεί. Ήξερα τι είναι και πού πηγαίνουν. Το είχα ζήσει από μέσα και σκέφτηκα ποιος είσαι εσύ που θα αρνηθείς να τους δώσεις αυτό το είδος της όμορφης εκπαίδευσης, του σεβασμού της ακρόασης, της αγάπης, της εμπιστοσύνης και της κοινωνικοποίησης. Οι μαθητές στο Summer Hill είναι ηλικίας 6 έως 18 ετών. Εκεί η δημιουργική τέχνη έχει το ίδιο καθεστώς με τα ακαδημαϊκά μαθήματα. Με τα μαθήματα προαιρετικά, ο Τζέικ και η Μέιλι θυμήθηκαν πως αυτό τους έκανε να αγαπήσουν τη μάθηση. Ο πατέρας τους, για παράδειγμα, αγάπησε τη βιολογία όταν βρήκε κάποια γατάκια στο δάσος, ενώ η γαλλοθρεμένη κόρη του κατευθύνθηκε προς την αγγλική φιλολογία για να μπορεί να επικοινωνεί. Ένα άλλο ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Summer Hill είναι ότι οι αρχές της δημοκρατίας τοποθετούν τους μαθητές και τους καθηγητές επί ίσης όρης. Στο Summer Hill δεν υπάρχουν διαφορές ενηλίκων και φοιτητών. Είμαστε ακριβώς το ίδιο, σαν φίλοι. Θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι το ίδιο. Έτσι, αν αντιμιλάτε σε ένα δάσκαλο ή σε μαθητή, είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν την ίδια δύναμη στις συνελεύσεις, έχουν την ίδια ισχύ παντού. Οι αρχές της επιλογής και της δημοκρατίας ορίζουν το Summer Hill, αλλά θέτουν το παιδί στο κέντρο της μάθησης. Όταν απειλήθηκε με λουκέτο, η επιθεώρηση διαπίστωσε ότι οι μέθοδοι του σχολείου είναι εξαιρετικές, ιδίως όσον αφορά την πνευματική και ηθική εκπαίδευση. Δεν έμαθα ποια χώρα είναι πού ή τι προκάλεσε έναν μεγάλο πόλεμο, αλλά έμαθα να κάνω ορθές επιλογές και αγαπημένα πράγματα. Έμαθα να εισακούγονται τα θέλω μου και αυτά που επιθυμώ να κάνω. Να ακολουθεί το δρόμο ήταν η βασική αρχή του ιδρυτή του σχολείου, ο οποίος είπε κάποτε ότι μάλλον θα προτιμούσε να βγαίνουν ευτυχισμένοι οδοκαθαριστές παρά νευρωτικοί πρωθυπουργοί.
Τώρα η σκητάλη σε εσάς. Πώς αισθάνεστε για τους μαθητές που έχουν τη δύναμη να λαμβάνουν εκπαιδευτικές αποφάσεις? Πείτε μας τη γνώμη σας στη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανυπομονούμε να την ακούσουμε. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.